Γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου και πάλι, είμαστε εδώ για άλλο ένα unboxing. Και σήμερα θα δούμε το Thunderstone, που είναι καινούργια μπουστεράκια, καινούργια σειρά, πρώτη φορά στο κατάστημα. Thunderstone. Και ανυπομονώ να τα ανοίξω. Ωρε φίλε, έχει Bow Knight ρε φίλε. Καλά εντάξει, χειμέρα έχουμε ξαναδεί. Α, Rust Monster. Δεν έχω ξαναδεί. Α, έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά. Έχω ξαναδεί Rust Monster. Αλλά ναι, ήταν πολύ παλιά. Τώρα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, αυτά εδώ είναι από κάποια σειρά συγκεκριμένη ή είναι ανεξάρτητο? Δηλαδή. Όχι, είναι τέρατα πάλι. Είναι okay. Σαν τη σειρά. Σαν τη Fangs and Talons που κάναμε στο προηγούμενο. Είναι σαν τη Fangs and Talons, ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει πιο πολύ τερατάκια και κάποια, νομίζω, classes, races, φάση. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το πρώτο να δούμε τι ωραία, γίνεται. Ωραία, πρώτα να τριβούμε. Bullet. Oh, και με τη μία πετυχαίνω, ξέρω εγώ, το σπάνιο, όπως πάντα. Εγώ πάλι και αυτό. Άντρο Sphinx είναι αυτό, Άντρο Sphinx, ναι. Ωραία, το δείξω μαζί. Bullet και Άντρο Sphinx. Το Άντρο Sphinx είναι σπάνιο, το Bullet όχι, αλλά το Bullet δεν το έχουμε δει και τόσο πολύ γενικά στις περιπέτειες. Α, κοίτα εδώ. Where are you? Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί σε φιγούρα. Έχουμε ξαναδεί. Αλλά ήταν πολύ παλιά. Εγώ βρήκα ένα Giant Snake, νομίζω είναι. Spirit Naga λέει. Είναι αυτό εδώ. Ένα γιγάντιο φίδι, μια γιγάντια κόμπρα, όπως το έχετε πει το. Είναι αρκετά ωραίο. Και βρήκα και κάποια άλλα μικρά. Αυτό εδώ το είχαμε δει πρόσφατα πάλι. Είναι αυτό το... Α, και εγώ το βρήκα αυτό. Φάση... μανιτάρο σποροειδές, τέλος πάντων, φυτό. Το Rust Monster που λέγαμε. Αδύναμα τερατάκια, αλλά πολύ επικίνδυνα για τις πανοπλίες μας. Εγώ βρήκα 1T Bloodguard. Να αυτός εδώ. Bloodguard, τι είναι αυτό? Πώς είναι έτσι? Έλατε. Βρήκα έναν πέτρινο μυρμιδόνα. Έναν stone μυρμιδόνα, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έρθε elemental μυρμιδόν. Mm-hmm. Αυτός εδώ είναι τρομερή φιγούρα, δέστε τον. Μ' αρέσει που φορά και πανοπλία. Είναι πέτρα, φορά και πανοπλία. Όσο πιο πέτρινος. Δηλαδή πιο σκληρός πεθαίνεις. Πάει για το δεύτερο. Το Werebor που βρήκες κι εσύ. Το αφήνω και εγώ εδώ πέρα. Βρήκα ένα δαιμονάκι. Μία άρπια. Αυτή εδώ. Ωραία. Βρήκα η Ιφρίτ. Δώστε. Ναι, είχαμε δει και παλιότερα η Ιφρίτ, αλλά ήταν σαν τύπου τζίνι. Δηλαδή από κάτω δεν είχε πόδια, είχε έτσι καπνό κάπως. Mm. Ενώ τώρα βλέπουμε κανονικά με το σπάθι του, με τα πλεύχια του. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα Dust Mephit. Ωραίο. Ένα Mephit. Okay. Μ' αρέσει που έχει και το Dust. Ναι, έχει και το καπνό το από κάτω, τη σκόνη του. Mm. Λοιπόν, έχω μία Ιένα. Ιένα. Νομίζω δεν έχουμε ξαναβρει Ιένα. Σε σειρά. Είχαμε παλιότερα. Ιένα σαν ζώο καθε. Αυτό δεν νομίζω. Και αυτό είναι ένα άλλο που έχω βρει. Α, αυτό πώς το λένε. Λοιπόν, είναι σαν έντομο είναι. Λέγεται Young Kruthig. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Βασικά είναι σαν διασταύρωση... Έντομο με δεινόσαυρο. Έναν τεράστιο σκορπιό εγώ βρήκα. Είναι αυτός εδώ. Έχουν ξαναβρει γενικά σκορπιούς σε σειρές. Ναι, είχε έναν μαύρο σκορπιό, άμα θυμάσαι, στο Tomb of Annihilation. Εδώ έχω ένα 3-Crin. Δες το πάλι έντομο. Το Tri-Crin. Ναι, Tri. Tri-Crin. Α, τέτοια είχε στο Storm King Thunder. Tri-Crin, ναι. Α, λες επειδή είναι Sandstone, έτσι να έχει πολλά έντομα. Νάτος, το βρήκα. Τι να πω. Γεια σου, τι κάνεις. Τι δέστε τον, παιδιά. Πόσο σούπερ είναι, δέστε τον.
κάμπα του και το κόκαλα έτσι και από εκεί πέρα και τα σπαθιά του, ξέρω εγώ. Έτσι το λαμποζίνι μου. Τρελάθηκε. Πάρα πολύ ωραίο ρε φίλε. Παρέσει που η κάμπα του μοιάζει σαν να είναι σκισμένη ρε και έχει και τρυπήματα. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ τι καλά. Υπεράσει πολλές μάχες. Βρήκα μια πρίστες ο Σύμπους, ο Σάιμπους. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αυτή εδώ είναι. Μια καραφλή γυναίκα. Καραφλήκεται. Λοιπόν, εγώ ξαναβρήκα πάλι αυτό εδώ πέρα. Α, μπουλέτ. Και βρήκα και ένα flying snake. Ένα υπτάμενο φίδι. Υπτάμενο φίδι. Είναι σαν ένα υπτάμενο φίδι. Α! Μικρό υλικό, μια σταλίτσα είναι. Λοιπόν, βρήκα μια που νομίζω θα σε αρέσει. Κοίτα, είναι πολύ παράξενη. Λέγεται... Τι είναι αυτό? Νάκπα. Τι νάκπα? Νάκπα λέει. Θες το. Δεν πως είναι ο λαιμός του. Μια περίεργο και μια καμπούρα και σταφ και μανδύα. Μια σαν γόρλοκ αλλά τέρας και... Τι να είναι. Δεν βρήκα πάλι αυτόν. Ω, βρήκα να μας δουν και εγώ κάτι σε πρίστες. Α, τον βρήκα και εγώ τον Άκπα. Ξανά, να τους. Priest of... The Moon. Osbus. Α, ναι, είναι από το ίδιο. Κι άλλο πρίστα. Είναι από το ίδιο, απλά είναι διαφορετική. Είναι έτσι με κάπα. Η άλλη ήταν έτσι με μαχαίρι, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ τώρα δεν στη βρήκα. Καμίλα. Έλα, ρε, επιτέλους, Mount Camilla. Είναι ωραίο. Είναι τώρα όλο λογάκι βρίσκω. Είναι ωραία η Καμίλα. Ωραία αυτό, μάλιστα. Βρήκα ένα σπάνιο, νομίζω. Μπορεί και όχι, βέβαια. Αλλά την έχουμε ξαναδεί, είναι μια μέδουσα. Είναι αυτή εδώ. Α, ναι, ναι. Τη θυμάμαι, την έχουμε ξαναδεί. Την έχουμε ξαναδεί μια μέδουσα και έχουμε και βρήκα ξανά ένα βασιλίσκο. Βασιλίσκο δεν έχουμε βρει σε αυτή τη σειρά ακόμα. Τώρα τον βρήκαμε μόνο την πρώτη φορά, αλλά έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά. Νομίζω ήταν στο Temple of Elemental Evil. Να τους. Είναι αυτός εδώ. Όπως τον βλέπετε. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ ο βασιλίσκος είναι αρκετά επικίνδυνος. Ναι. Ναι. Αυτός ο μικρούλης. Είναι μικρό. Για τα μικρά level, φίλε, δεν είναι και τόσο αδύναμο. Και επίσης όταν σε δαγκώνει έχεις πιθανότητες να πετρώσεις. Wow. Να σε πετρώσει. Wow. Νομίζω ή σε κάνει ένα gaze κάπως και σε πετρώνει. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Βέβαια πετρώνει σιγά σιγά και σου λέει να ρίξεις κάτι constitution, κάτι τέτοια. Uh-huh. Οπότε όταν... Άμα, δεν, άμα τα αποτύχεις, εντάξει τα πετρώσεις. Άμα δεν τα αποτύχεις όμως, μπορεί και να την γλιτώσεις. Mm-hmm. Βρήκα τα ίδια εγώ πάλι. Λοιπόν, εγώ βρήκα τη Λάμια. Λάμια. Mm. Κοίτα, δεν πάω. Δεν την έχω ψάξει καθόλου αυτή, να σου πω την αλήθεια. Τι φάση πως είναι... Μοιάζει πολύ έτσι μοχθηρή και τυποπόλεμη. Mm. Επίσης ενδιαφέρον έχει αυτό εδώ πέρα, το Jackalware. Είναι αντί να γίνεται, ξέρω εγώ, άλλος μπόαρ, ας πούμε, που γίνεται... Και είναι... Και αγριογούρον, αυτό το... αυτός γίνεται τσακάλι. Δες, έχει και ντύσιμο τύπου έτσι αιγυπτιακό. Mm. Και έχει και άλλη, βρήκα και άλλη αιγυπτιακή, δες, μούμια. Α, και εγώ βρήκα μούμια. Ω, εσύ βρήκες την τέτοια ρε. Mummy Lord. Mummy Lord είναι αυτός. Και ο Mummy Lord είναι σπάνιος. Είναι rare. Ναι, είναι το νούμερο... Και εγώ βρήκα σκαθάρια. Νούμερο 39. Ω, παιδιά, αυτή είναι έτοιμη να ζητήσεις, μιλάμε αιγυπτιακή περιπέτεια. Έτοιμη. Νομίζω μου έχουν έρθει κάποιες ιδέες. Να το. Beetle Swarm, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, να το. Μαύρο, μαύρο. Ναι. Εγώ βρήκα έναν... έναν γήπα. Έναν τεράστιο γήπα. Δείτε τον. Ωραίος. Για μένα και το τι έχει. Ναι, ένα περίεργο σαυροειδές. Ναι, είναι λίγο σαν δεινόσαυρος. Δεινοσαυροειδές, να πούμε, ναι. Καλύτερα. Α, και εγώ το βρήκα. Να... Mm-hmm. Και άλλη μούμια. Μούμια. Και εγώ βρήκα αυτό το μικρούλικο, το δικό σου, το περίεργο. Πετούμενα τέτοια, swarm of insects. Σφίκες, wasps. Mm. Ωραίο. Mm-hmm. Εγώ βρήκα ένα μικρό τερανόδοτο, έτσι τον λένε. Κάπως έτσι από πάνω. Άλλη μια καμήλα.
Οτιδήποτε δεν είναι αρκετή η μία. Α, εγώ βρήκα λάμια. Τι είναι αυτό, αυτό που βρήκες και εσύ. Πού τα σπάνια, άντε. Εντάξει, έχουμε ακόμα περίπτωση. Έχετε ωραία σπάνια μέσα που... Δεν τα βρήκα ακόμα. Βρήκα τα ίδια με σένα από πριν. Α, με fit, με fit. Και εγώ βρήκα τη Swarm. Βρήκα και το, αυτό πως το λένε, το τέτοιο, το γουαντί. Και μία από αυτές εδώ τις πρίστεσεις. Giant Vulture. Όπα, αυτό είναι βαρύ. Ναι, αυτό το έδειξα. Αχ, έχει μπουλέτ. Αυτό ήταν βαρύ. Και κάτι άλλο βλέπω. Α, κι άλλο τέτοιο. Ναι, μυρμηδόνας. Ωραίος. Κι άλλο Μέφιτ. Στο δω μαζί με τα άλλα. Κολλήσαμε τώρα και βρίσκουμε τα ίδια, δυστυχώς. Πάλι δεν είναι σοβαρά και τέτοιο. Τσακάλι. Ωπ! Ένα καλεντούρ. Καλεντούρ. Ένα καλεντούρ. Να το. Πολύ ωραίο σε αυτή τη σειρά. Πολύ μ' άρεσε. Πολύ καλό. Μ' αρέσει σε αυτή τη σειρά το καλύτερο. Μία πρίστες ακόμα. Και βέβαια ένα τζίνι. Ναι. Μαζί με το λιχνάρι. Ωχ, ναι. Τέλειο. Τώρα το είδε το λιχνάρι. Πολύ καλό. Ωραίος. Πάρα πολύ καλό. Ωραίος. Με μεταξύ τα τζίνι πολύ, πολύ δυνατά είναι. Ναι. Είχα βγάλει τζίνι μια φορά στους χαρακτήρες μου. Καλά. Πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ, εντάξει. Δυνατό είναι. Δυνατό δεν είναι. Δεν είπε ξεγέλασε. Δεν πα και λέει. Α, μπορεί, εντάξει. Βρήκα αυτά τα περίεργα μου πάλι. Τι βρήκαμε εδώ. Ένα τέτοιο μικρό. Death Dog. Α, ναι, το δικέφαλο σκυλί. Death Dog. Είναι ωραίο. Και ένα με φυτάκι ακόμα. Καλό. Rust Monster. Rust Monster, για να δούμε ποιος θα τύχει το σπάνιο το μεγάλο. Να δούμε το Giant Vulture. Ω, αυτό είναι βαρύ. Ω. Ου, ναι, είναι πολύ καλός αυτός. Δεινόσαυρο. Ένας τρικεράτοπας, πώς τον λένε. Τρικεράτος. Κάτσε να δω πώς το λένε. Επιτέλους, βγάλανε, φίλε, και έναν άλλο μεγάλο δεινόσαυρο. Όλη την ώρα... Τρικέρατος, ναι. Μόνο τον τέτοιο να είχαμε. Τον τυρανόσαυρο είχαμε. Ω, αυτό είναι βαρύ. Για να δω. Μήπως έχεις και εσύ κανένα τέτοιο. Ω, το βρήκα, ρε φίλε. Σπανιό. Το ένα το μεγάλο, ναι, ναι, ναι. Είναι χήμερα. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί χήμερα, αλλά αυτή είναι με αποσπόμενα φτερά και είναι πιο μεγάλη. Αλήθεια. Ναι, 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 το έχω. Τι πρόσφατα πάλι ξαναβρήκαμε. Ναι, από το Pathfinder που το Legendary Adventures. Αλλά αυτή είναι πολύ καλή. Τώρα θα δείτε πώς θα φτιάξω και πώς είναι. Είναι πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Δράκο, λιοντάρι και κατσίκι. Και ουρά έχει δράκου, το σώμα πίσω είναι κατσίκι, μπροστά είναι λιοντάρι. Όχι, ναι, αυτή είναι πολύ πιο... Είναι διαφοροποιημένη. Η άλλη ήταν πιο δράκος και μόνο το κεφάλι αλλάζανε. Ναι. Αυτή αλλάζει και το σώμα. Flying snake. Το κάπα. Ο Μυρμηδόνας. Αυτό. Δείχνει τα παίρνω. Έτσι λίγο τεράνοδοτος. Τερανόδοτος. Ναι. Μπουλέτ πάλι. Νομίζω τώρα βρίσκουμε λίγο τα ίδια και τα ίδια. Ναι, έχει μερικά ακόμα που δεν έχουμε βρει βέβαια. Το βρήκε ρε, εγώ ήθελα να το βρω αυτό. Το βρήκα εγώ. Αυτό είναι το τελικό νούμερο.
Είναι ο 48, πόσο είναι. Ρε εσύ, 43, τι είναι αυτά τα βλέπω που βγάζει. Σάλια και μίξη. Όχι. Το λέει από κάτω τι είναι. Διάβασέ το. Τι είναι. Thunder. Thunderbore. Είναι κεραυνή. Έλα. Δεν ξέρω τι παίζει. Δεν ξέρω αν υπάρχει απλά τέρας Thunderbore ή απλά το βάλανε από κάποιο άλλο campaign, setting ή οτιδήποτε. Ξέρω, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν την έχουμε ξανά. Και βέβαια έτσι. Της αξίζει μια μπροστινή θέση. Και ένα ακόμα. Νάτος. Νάτος. Ένας Dragonborn νομίζω είναι αυτός, ε. Και μαύρος. Μπλε Dragonborn με ασπίδα και χατζάρι, μπλε. Έτσι... Πώς το λένε... Χατζάρι βασικά αυτό. Έτσι τον. Έτσι τον, τι ωραίος που είναι. Θα το πίσω, έτσι, με την ασπίδα του. Δεν είναι μια έτσι... Λακωνία φάση η ασπίδα. Λακωνία, τι είναι, σπαρτιάτες και έτσι. Ναι. Σπαρτιάτικη. Τι να σου πω, δεν τις έχω στο μυαλό μου πως ήταν. Στην ταινία κάπως έτσι ήταν τουλάχιστον. Έχουμε άλλο ένα σπάνιο να βρούμε. Να δω πώς θα το βρει. Εσύ το βρήκες. Αυτό γι' αυτό έλεγε. Αυτό είναι. Ναι. Adult. Είναι αυτό το μικρούλι σε μεγάλο. Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει, βέβαια και να σου το πω δεν θα το ξέρεις εσύ, μάλλον δεν το έχεις παίξει. Για όσους το ξέρανε, υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο παίζονταν στο PlayStation και λεγόταν Apes Odyssey. Mm-hmm. Και είχε τέτοια ακριβώς πλάσματα να σε κυνηγάνε στις ερημιές. Το μικρό που είναι. Σαν και αυτό. Αυτό. Ναι. Το μικρό. Ίδια είναι, βλέπεις και ίδια χρώματα είναι. Ισχύει. Να το. Έχουν και το ίδιο. Ωραίο. Αλλά δύο μου μείνανε. Και δεν πετύχαμε. Νομίζω αυτόν δεν έχουμε ξαναβρει. Ο Were Tiger. Ω, ναι. Σπάνιος είναι και αυτός. Και έχει και ένα γουαντί... Ένα γουαντί τέλος πάντων. Σε τέτοιο μέγεθος, να ξέρεις. Ωραίος, και το πόλεμος. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Were Tiger. Were Tiger μόνο στη Kingmaker, στο Pathfinder έχουμε βρει. Ισχύει, Were Tiger. Περιμένω να βρούμε και έναν τέτοιο άλλο. Έναν γουαντί. Νομίζω τον βρήκα. Νομίζω τον πέτυχα τώρα μόλις. Κάτσε να σου πω. Κέδειξε. Είναι σπάνιος κι αυτός. Λοιπόν, έχω Try Cream. Ένα άλλο γουαντί, αυτό το, όπως το λένε, το περίεργο σε σαύρα που είναι. Και έναν γουαντί έτσι σαν χαρακτήρα γουαντί όμως, όχι απλά αμυλοπλάσμα. Είναι αυτός εδώ. Θες το, είναι τι ωραίος. Α, ναι. Είναι αυτός εδώ. Που έχει αυτό το στραβό, το όπλο του φαραώ φάση. Είναι πολύ ωραίος. Τελειώσαν τα δικά μου. Α, περίμενε, έχω ένα τελευταίο. Τι λες να έχει, τα έχουμε βρει όλα, λες. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι. Νομίζω πρέπει να τα βρήκαμε όλα. Α, όχι. Α, χρυσός. Τι λέει, gold ή silver. Brass. Dragonborn. Ναι, αυτό ήταν άλλο ένα που δεν είχαμε βρει, ας πούμε. Έτσι, ασπίδα, κόντιο. Mm-hmm. Πολύ καλός, ας πούμε, αυτός. Ωραία. Πού είναι ο άλλος, ο λίγο δίπλα. Ναι. Και δύο μας πλήστε. Ναι, αλλά ο Μπράς έχει πιο μεγάλη ασπίδα. Είναι μπροστάρης. Μια καμιλίτσα. Τα σκαθαράκια. Σκαθαράκια. Rust Monster. Και... Και... Μια Ιένα. Και μια Ιένα. Και μια Ιένα. Αυτή ήταν η σειρά, παιδιά. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε.
Εμένα λίγο η... τα συναισθήματά μου δίστανται λίγο, να πω την αλήθεια. Ναι. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναδεί σε άλλες σειρές. Mm. Δεν είναι πράγματα μοναδικά που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα μπορούσα να πω ότι εκτός από τον Πέτρινο Μυρμιδόνα και τον Bone Knight, αυτόν εδώ πέρα, mm-hmm. Τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο που δεν είδαμε. Α, και τον Were Tiger. Νομίζω αυτά, όλα τα άλλα τα έχουμε δει σε σειρές. Εκτός, α, και την Καμίλα δεν έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν, το γουρούνι καλός. Θα σου πω, γουρούνι δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτός εδώ... θα το δώσω μόνο γιατί επειδή έχει το λιχνάρι. Το λιχνάρι, δηλαδή, που είναι έτσι μια ωραία λεπτομέρεια. Ναι, αλλά το έχουμε ξαναδεί, εντάξει, έχουμε δεν ξαναδεί. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Η Καμίλα δεν την έχουμε ξαναδεί. Ίσως αυτά εδώ τα... το τρικεράτοπα. Τα εντομοειδές, αυτό εδώ. Ναι, 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 τον ξέχασα αυτό, να δεν τον είχαμε ξαναδεί. Αυτό να δεν έχουμε ξαναδεί. Τι άλλο. Αλλά βλέπουμε ότι... Μούμιας, Μέφιτ, φίδια... Γκάλεντουρ, Αστμάνστερ, Μπόρ, Where a Boar, τα φάγκους αυτά εδώ πέρα, δεινοσαυράκια, άντε μετά πες αυτό το περίεργο, δεν είναι μια ιδιαίτερη... Ναι, δηλαδή φιγουρία. Καινούριες, ολοκαινούριες σειρές δηλαδή, που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σε παλιότερη σειρά, είναι μόνο 5, 10... Που δεν τις έχουμε ξαναδεί καθόλου. Που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. 5 να είναι, 5-6. Ναι, δηλαδή είναι... άντε να είναι 10. Σου λέω εγώ τώρα να σου βάλω και, τον, και τους δύο τους Dragon Ball, ας πούμε, που έχουμε ξαναδεί Dragon Ball. Απλά άντε ωραία είναι καλή. Mm. Ο Μυρμιδόνας και τέτοιον έχουμε δει και One T έχουμε δει τέτοιους αρκετούς. One T αρκετούς είδαμε κιόλας στην Storm King's Thunder νομίζω. Storm King's Thunder, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Σκορπιό μεγάλο είδαμε, δεινοσαυράκια είδαμε, Μπουλέτ είδαμε, Τζίνια είδαμε, Ιφρίτη είδαμε. Ροστ Μάνστερς είχε σε παλιά. Ναι, τσακάλια, τσακάλια δεν θυμάμαι, νομίζω και από αυτά είδαμε. Α, Flying Snake δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά εντάξει, κατά πόσο θα χρησιμοποιείς Flying Snake. Mm. Σαν τέρας είναι αδύναμο, μάλλον για κάτι σαν familiar θα πάει λογικά. Μ' αρέσει γενικά το όλο, το όλο mood, δηλαδή η σύνδεση όλων των φιγούρων, μπορείς να στήσεις πολύ ωραίες περιπέτειες. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Απλά είναι πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί αυτό. Mm. Ξέρεις τι πιστεύω όμως, τι? Γνώμη μου τώρα. Ναι. Ότι η WizKids προσπαθεί να φτιάξει κάποιες σειρές που δεν θα συνδέονται με περιπέτειες. Για να βάλει μέσα ό,τι μπορεί μέσα από τα βιβλία των τεράτων της. Ναι. Και φτιάχνει ουσιαστικά... Παλιότερα είχαμε αυτό, αυτό ήταν το Master Menagerie. Είχαμε ένα, δύο, τρία και μέσα είχε μόνο λίγο πολύ τέρατα. Καταλαβαίνεις, το 1 είχε άλλα τέρατα, το 2 είχε άλλα τέρατα, το 3 είχε άλλα τέρατα. Και τώρα προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο, απλά δεν το λέει Menagerie, το λέει, ξέρω εγώ, Fangs and Talons, Sand and Stone. Κατάλαβα. Και έχεις διάφορα σετ τεράτων. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εδώ πάμε λίγο πιο ανατολικής φύσης τέρατα. Στην τέτοια, στο Fangs and Talons, πήγαινες λίγο πιο αρχαιότητας με δεινόσαυρους και τέτοια που είχε, ναι, και πιο ευρωπαϊκά, δηλαδή δαίμονες που είχαμε, δηλαδή μέσα στις μυθολογίες και μέσα στα τέρατα που ήταν και καλά, ας πούμε, στις Ευρώπης μεριά. Ναι, ναι, κατάλαβες. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Το διαφοροποιεί δηλαδή κάπως έτσι. Mm. Και λογικά θα λάβουμε και ακόμα ένα που μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι νορβηγικής μυθολογίας και τέτοια πλάσματα, ας πούμε. Ναι, τίποτα με... με χειμώνες και βουνά και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Ναι. Γιατί χειμώνες και βουνά έχουμε μη δει μόνο Snowbound και Icewind Dale, αλλά αυτά είναι από περιπέτεια. Ναι. Οπότε περιορίστηκαν στην περιπέτεια τι έχει και τι χρειάζεσαι. Αυτά. Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι άλλο θα μας... Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο. Θέλουμε να ετοιμάσουμε και μερικά ακόμα πραγματάκια για το κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι. Θα δείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Και θα τα δούμε σε επόμενο unboxing. Γεια σας. Και έχουμε και μια τελευταία έκπληξη. Σαν φουλικό. Θα πεις ένα για στην κάμερα. Νομίζω δεν ψήνεται. Δεν θέλει. Ξαναθέει. Αγόρι μου.